Μάλιστα. Κύριος να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Μητιούρη. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πολύ σέρες παίζεις στα δυο. Πατρίδα ρε φίλε, πατρίδα σέρες. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης κύριε Μητιούρη. Να είμαστε όλοι καλά. Αμήν. Γίνεται πολλής λόγος από χθες για το πέναλι του ΠΑΟΚ που σφυρίχτηκε στο 95 και 30 και γράφεται ότι δεν γίνεται μέσα στις καθυστερήσεις να κρατηθούν καθυστερήσεις. Ε, πώς δεν γίνεται. Διαφωτίστε μας λίγο για να ξέρουμε κι εμείς τους κανονισμούς. Δηλαδή, αν υπάρχουν καθυστερήσεις μέσα στις καθυστερήσεις, μπορεί ο διαιτητής να επιμηκύνει το χρόνο των καθυστερήσεων. Βεβαίως. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι που λένε δεν γίνεται. Ο διαιτητής είναι ο μόνος χρονομέτρης του αγώνα. Σωστό. Ούτε παρατηρητής, ούτε κανένας. Αυτός είναι. Ναι. Είναι ο μόνος χρονομέτρης. Όσο κρίνει διότι, ο ίδιος δηλαδή. Όσο κρίνει ο ίδιος. Όσο κρίνει ο ίδιος. Ναι. Διότι είναι αυτός που θα αποφασίζει πότε θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Και πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτός για να τελειώσει τον αγώνα. Ναι. Δεν μπορεί κανένας να τον πει τίποτα. Αυτός θα κρίνει τις καθυστερήσεις. Σωστά. Αυτός το έκρινε και όλος αυτός αποφάσισε. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Εντάξει, απλά ο Παναθηναϊκός θέλει να φωνάξει για κάτι. Βρήκε αυτό, εντάξει. Καταρχήν η κάρτα η κίτρινη που έδειξε στο Διούδη. Ναι. Είναι μισό λεπτό. Αν θυμάμαι είναι στο 93,5. Σωστά. Μπράβο, 93,5 κάπου εκεί. Αυτή την κάρτα προφανώς ο Ευρωπαίος είναι. Ναι, την κράτησε. Σε λέει αλληλοτροπία. Κρατάει την καθυστέρηση, αλλά κρατάει την καθυστέρηση αυτό που νόμιζε αυτός. Ένα λεπτό ήθελε ένα λεπτό. Δεν είναι η κάρτα, δεν είναι και μισό λεπτό αυτομάτως. Ναι, είναι. Ναι, έπρεπε, αυτός είδε προφανώς το χρονομετρό του, συμβουλεύτηκε τους βοηθούς και είδε την καθυστέρηση ότι κράτησε 45 δευτερόλεπτα. Κράτησε αυτό το χρόνο. Σε αυτό το χρόνο δηλαδή που έκρινε αυτός, ήταν και η φάση του πέναλτι. Νομίζω ότι, έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Ναι, ότι είναι και πέναλτι και ότι είναι. Ξέρετε ποιο είναι το μόνο έτσι γκρίζο σημείο. Είναι το κατά πόσο υπάρχει φάουλ πριν στον. Αυτό που ζητάει, που είπε και ο Δόνης δηλαδή. Στον Περέα μπροστά στον τέταρτο. Το κατά πόσο υπάρχει εκεί φάουλ και αν είναι η συνέχεια του πέναλτι. Οπότε αυτομάτως με βάση το VAR έπρεπε να γυρίσει πίσω για να δώσει το φάουλ. Μόνο εκεί νομίζω ότι μπορεί να φωνάζει ο Παναθηναϊκός, όχι κάπου αλλού. Και γενικά σε όλο το match νομίζω ότι ήταν καλή η διαιτησία του Σλοβένου. Ναι, ήταν πολύ καλή ήταν η διαιτησία. Τώρα για αυτή τη φάση που λέτε, να μην πάρουμε εμείς την ευθύνη, να πούμε ότι όπως είπατε. Εδώ δεν την πήρε ο τέταρτος ο Βαρίστας και ο διαιτητής, την πάρουμε εμείς. Ακριβώς το ήθελα να πω. Δηλαδή γίνεται μπροστά στον βοηθό. Ναι. Γίνεται μπροστά στον τέταρτο, τη βλέπει και ο Βαρίστας από πάνω. Δηλαδή, ναι. Να πούμε, δηλαδή οι τρεις και η γνώμη του διαιτητή, τέσσερις, είπαν ότι δεν είναι φάουλ. Και εμείς να πούμε ότι είναι φάουλ. Εντάξει, εμείς έχουμε και την κάμερα όμως. Θα μου πεις και ο Βάρτιν. Κύριε Μητιούρη, μπορεί να. Να προσθέσω κάτι άλλο. Ναι. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι νομίζω που κρατήθηκαν 5 λεπτά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει και 9 λεπτά καθυστέρηση και 8 λεπτά λόγω της. Είναι λίγο στην Τούμπα, λόγω του VAR. Λόγω του VAR. Στην Ευρώπη. Δεν νομίζω. Ναι, ναι. Τώρα δεν είχε VAR. Δεν είχε κάποια φάση τώρα που πήγε. Ναι, λέω ότι έχουμε καθυστέρηση. Με τον Άρη είχε δηλαδή. Ναι, εδώ έχουμε καθυστερήσεις, mm-hmm. Τώρα στην Ελλάδα τις κρατάνε περισσότερες, το 90% των διαιτών. Νομίζω δεν τίθεται θέμα για τις καθυστερήσεις, φυσιολογικές ήταν για μένα, εντάξει, οκ. Και το πέναλτι είναι όπως λέμε, νομίζω ότι η μόνη φάση που πρέπει να εξεταστεί είναι αυτή εδώ πέρα, αν είναι φάουλ ή όχι, οπότε αν πρέπει να το γυρίσει πίσω, γιατί το έχουν κάνει, έτσι. Αν θυμάστε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω το είδατε, στο Άρης Λάρισα, ενώ έχει δώσει πέναλτι, το γυρίζει πίσω και λέει φάουλ. Με το Μόρα. Μπράβο. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα Παναθηναϊκός Λάρισα που σπρώχνει ο Μόρας δεν το δίνει το πέναλτι. Πού είναι ο Άλεξ να βγει. Κύριε Γιούρη, μπορεί να γίνει κουβέντα για το πέναλτι. Οι παράγοντες είναι, είπαμε, ό,τι μας συμφέρει. Ναι, και σωστό. Πάντα μόνο τα δικά μας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή να λέμε αυτό που είπατε, πολύ σωστά το είπατε. Η μόνη φάση. Έχει πάσει μια γκρίζα φάση. Ναι. Αυτό είναι το σωστό να λέμε. Ότι αυτό είναι, εκείνο είναι. Ναι, κύριε Μητιούρη, μπορεί να αμφισβητηθεί το πέναλτι πάνω στον Κρέσπο. Εντάξει. Γιατί. Μπορεί, δεν σας άκουσα. Μπορεί να αμφισβητηθεί αν υπήρξε πέναλτι του Κουρμπέλη πάνω στον Κρέσπο ή όχι. Δεν λέμε τώρα. Μην βγάλουμε και τα μάτια μας τώρα. Δηλαδή,
Και το σπρώχνει και παρατεταμένα, δεν το σπρώχνει απλά. Ο Κουρμπέλης, εγώ κατά την άποψή μου λέω ότι έκανε ένα πρόσθετο μαρκάρι. Ο Κουρμπέλης πήγε με φόρα από στον Κρέσπο. Ναι. Άσχετα αν υπάρχει υποψία ότι και ο άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού τον πέφτει στήθος τον Κρέσπο. Εκεί δε, εκείνο δεν το δίνεις όντως, αλλά από πίσω τον σπρώχνει καθαρά. Υπάρχει μια υποψία εκεί ότι το ρίχνει το... με το στήθος τον πήγε. Ναι. Αλλά το σπρώξιμο, το πέσιμο του Κουρμπέλη πάει στον επιθετικό, πάει στον Κρέσπο είναι καθαρό. Κύριε Μητιούρη, πάρα πολύ κουβέντα για το ΒΑΡ από το καλοκαίρι. Υπήρξαν πολλές φάσεις που όντως υπήρξε η παρέμβαση του ΒΑΡ καταλυτική, διορθώθηκαν αποφάσεις. Υπήρξαν άλλες που με και το ΒΑΡ δεν βγάλα μάκρη. Γενικά, πώς βλέπετε το όλο θέμα, τι γεύση σας αφήνει μέχρι τώρα το ΒΑΡ, είναι θετική, το είναι ΒΑΡ, αρνητική, τι ακριβώς γίνεται? Πει, σε μια συνέντευξή μου την προηγούμενη εβδομάδα είχα πει και μπράβο στον διαιτητή, το χθεσινό, μπράβο στον διαιτητή, το δίνω συγχαρητήρια, διότι πήρε την ευθύνη πάνω του. Σε το ΒΑΡ είναι ένα βοηθητικό, ένα βοήθημα προς τον διαιτητή. Assistant. Το λέει, assistant. Video assistant referee. Είναι ένα βοήθημα. Όμως να παίρνει την ευθύνη πάνω του. Αυτός ήταν ξένος, κύριε Μουτιούρη, αυτό την πήρε. Δεν θέλω να κακίσω τώρα τους Έλληνες διαιτητές, αλλά την και το είπε και ο Δόνης. Καλά έκανε, λέει, πήγε και το είδε και αποφάσισε αυτό που αποφάσισε. Την προηγούμενη εβδομάδα, λέει όμως, δεν πάει να το δει στο Ξάνθη Παναθηναϊκός. Αυτό είπα. Αυτό είπα εγώ. Δηλαδή, δεν μπορεί, δηλαδή σε πολλά παιχνίδια βλέπουμε τη φάση να την κρίνει ο βαρίστας. Ναι. Δηλαδή να τον λέει ο βαρίστας, εγώ λέω όταν βάζει τη γραμμή και είναι ένα καθαρό offside, εντάξει, του λέει είναι 3 μέτρα offside, είναι offside. Συμφωνώ να μην πεις. Όταν όμως είναι ένα μαρκάρισμα, τα δύο πόδια είναι στο έδαφος, είναι πολύ δύσκολο μαρκάρισμα. Όπως είπατε κι εσείς, την ευθεία της Ξάδας με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δες το, αν αποφασίσεις ότι δεν είναι offside, σωστά, καλά έκανες. Και το πρωτόκολλο νομίζω ότι σου δίνει και αυτό το δικαίωμα και εντός εισαγωγικών σε υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι φάση που κρίνει το αποτέλεσμα, το match. Μα αυτό λέει και, μα αυτό λένε και οι οδηγίες του ΒΑΡ, ότι την ευθύνη την έχει ο διαιτητής. Ούτε ο βοηθός, ούτε ο βαρίστας, ούτε ο τέταρτος. Ξέρετε ποια είναι η ουσία όμως. Γι' αυτό λέει και άρχοντες. Προσέξτε λίγο, όταν λοιπόν στην Ελλάδα ξέρουν οι διαιτητές ότι οι συνομιλίες μεταξύ τους δεν δίνονται στις ομάδες, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Σου λέει ο άλλος, εγώ θα πατάω τον μπαλάκι στο ΒΑΡ, ο ΒΑΡ θα το πετάει σε μένα, θα το πετάμε εκεί κάπου ενδιάμεσα τον μπαλάκι και άσε κάποιον να φωνάζει. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν γίνεται. Οι ομιλίες δεν μπορούν να δίνονται τώρα. Πουθενά δεν δίνονται ομιλίες. Όχι, στο εξωτερικό δίνονται. Στο εξωτερικό δίνονται. Στο εξωτερικό σε όλες τις ομάδες. Στις εμπλεκόμενες ομάδες. Δηλαδή παίζει χθες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ακούει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τι έλεγε ο βαρίστας με τον διαιτητή. Για να υπάρχει διαφάνεια. Για τη διαφάνεια σωστά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν δίνονται σε εγώ. Εδώ δεν ανακοινώνονται τιμωρίες στην Ευρώπη. Δίνονται οι ομιλίες. Οι ομιλίες δίνονται. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Δεν έχει διαρρεύσει ούτε μία. Από τις ομάδες. Εδώ θα πήγαινε 9 και 5 και το μετά θα, τα 9 και 6 θα το παίζαμε στο Λίμπερο. Θα το έλεγε στη γυναίκα του διαιτητή. Ποιο, θα το παίζαμε εμείς στον αέρα. Το ηχογραφημένο θα παίζαμε. Μετά από ένα λεπτό. Θα το είχαν δώσει. Σε αυτό έχετε και δίκιο. Εντάξει, εδώ γίνονται πράγματα. Εδώ βγαίνουν έξω εισαγγελικές παρεμβάσεις, βγαίνουν κλήσεις, βγαίνουν πολλά πράγματα. Δεν έχουμε, εντάξει, αυτό δεν έχουμε. Αλλά γενικά για το ΒΑΡ να κλείσουμε την ναι. του ΒΑΡ, πρέπει ο διαιτητής να παίρνει την ευθύνη, όπως είπατε, στην κρίσιμη αυτή φάση έτσι. Που κρίνεται το αποτέλεσμα του αγώνα. Έπρεπε να το πάρει πάνω του και στο παιχνίδι εκεί με το της Ξάνθης με τον Παναθηναϊκό, το πιο χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα παιχνίδι όφι Άρης, δεν δίνει πέναλτι ο Μανούχος, αυτός που ήταν και χθες στον Ιντέ και δεν το είδαν καθόλου. Με τζίλο πάλι στο ΒΑΡ. Που δεν το βλέπουν καν. Εντάξει. Το είδα. Ο παίκτης του Άρη που χτυπάει μόνος του, πέφτει μόνος του. Σε πάει ένα πόδι και πέφτει. Σε ποια φάση λέτε τώρα εσείς? Χθες Πανιώνιος δεν είναι. Άρα Πανιώνιος λέτε. Εγώ λέω το όφι Άρη στην πρώτη αγωνιστική. Το όφι λέω. Α, δεν μπορεί να είναι. Σου λέτε άλλο. Ναι, ναι. Χθες δεν υπήρχε πέναλτι, ναι.
Καλώς. Χθες δεν υπήρχε όντως. Καλώς. Εκεί ο Πανσεραϊκός τι κάνει ο Πανσεραϊκός στα Σέρας. Ο Πανσεραϊκός πάει αρκετά καλά, έχουν καλή ομάδα. Πρόεδρος είναι ο κ. Κατσαβάκης μαζί με τον κ. Καζία. Ο γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή, κάνουν τα παιδιά μια προσπάθεια, ξεκίνησαν με βάσεις από την τελευταία κατηγορία, βήμα-βήμα θέλουν να φτάσουν τον Πανσεραϊκό εκεί που είναι η πραγματική θέση του Πανσεραϊκού. Ζορίζεται η ομάδα, κύριε Μπιγιούρη, παρότι έχει μέσα παίκτες που έχουν παίξει και Super League, ζορίζεται, χθες έπαιζε με έναν Απόλλωνας Πέρνης, δεν ξέρω. Τις πιάσεις. 5-3 έληξε, Πέρνης. Κερδίσαμε, ρε φίλε. Κεραυνός Πέρνης, ναι, ζόρι στην ομάδα. Τα ξέρω καλά. Ας ελπίζουμε να βελτιωθεί, ναι. Ζόρι στην ομάδα. Γιατί ο Πασαρακός δεν είναι για την Δέλτα Εθνική, δεν είναι. Ούτε για τη Γάμα. Ναι, είχε κάποιοι παίκτες, ποδοσφαιριστές τώρα που έχει ο Πασαρακός, είναι κάποιο επίπεδο. Είναι και μικρά παιδιά, πάρα πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή τα περισσότερα είναι, έχει άτομα που είναι του 2002 και του 2000. Και είναι μικρά παιδιά, γίνεται μια καλή προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα βρούμε τα πατήματα, να το δω. Χθες είχαμε κάποια παράπονα από τη διαίτηση. Είχαμε κάποια παράπονα. Τον αρμήξατε τον διαιτητή. Γενικά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι τώρα. Δεν μου λέτε, εσείς που έχετε περάσει από τη διαιτησία και έχετε βρεθεί μέσα στο γήπεδο, ορμάτε στους διαιτητές εσείς ή είστε πιο ψύχρεμος? Εγώ να σας πω κάτι, είμαι και θα είμαι διαιτητής. Ναι. Τώρα τα παιδιά αυτά που κάνουν τέτοια μεγάλη προσπάθεια, ήθελα να τα βοηθήσω. Δηλαδή είμαι σειραίος, ναι, και πρέπει να βοηθήσω και εγώ, να βάλω έστω ένα λιθαράκι και εγώ στον Πασχαραϊκό να ανεβεί εκεί που του ανήκει. Να ανεβεί στην κατηγορία που του ανήκει. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητιούρη. Καλό μεσημέρι. Διαιτητής και όποτε. Στη διάθεσή σου όποτε και όποτε με χρειαστείτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.